Πάμε να δούμε τα τηλεοπτικά μας τώρα. Πώς γίνεται, εξήγησέ μου σε παρακαλώ, δύο κανάλια να παίζουν με το ίδιο βασίλειο? Άκου να δεις. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανές για τα, τουλάχιστον για τα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα. Οι βασιλιάδες, το γνωστό σύριαλ που είχε χτυπήσει κόκκινο τηλεθέασης στο Μέγκα, θα προβάλλονται και στο Μέγκα και στον Αντένα. Ταυτόχρονα. Πώς θα γίνει αυτό? Όχι ταυτόχρονα. Πώς θα γίνει αυτό? Με λοιπόν, τι πολιτισμός είναι αυτός φέτος στην ελληνική τηλεόραση? Το Μέγκα έχει αγοράσει λοιπόν κάποια τα δικαιώματα του σύριαλ από την εταιρεία στο εξωτερικό. Θυμάστε τότε με την εταιρεία παραγωγής που είχε γίνει το μπέρδεμα λόγω οικονομικής κρίσης που δεν πληρωνόντουσαν ηθοποιοί και τα λοιπά. Τελικά το Μέγκα πλήρωσε τους ηθοποιούς για τα 20 επεισόδια που είχαν απομείνει προκειμένου να ολοκληρωθεί ο ένας κύκλος. Τώρα ο Γιάννης Λάτσιος ξαναχτυπά και πηγαίνει και αγοράζει τα δικαιώματα από την εταιρεία στο εξωτερικό για τον δεύτερο κύκλο. Οπότε τελειώνοντας ο πρώτος κύκλος στο Μέγκα, θα δούμε μετά τον δεύτερο κύκλο στον Αντένα. Από το 2014 και μετά. Οπότε θα δούμε και καινούργια επεισόδια στο Μέγκα ή μόνο παλιά? Αυτά δεν τα έχεις δει εσύ. Υποτίθεται ότι είναι τα υπόλοιπα του πρώτου κύκλου. Με τους ίδιους ηθοποιούς. Με τους ίδιους ηθοποιούς. Ίσως να έχουμε και κάποια νέα πρόσωπα. Η Δήμητρα, νομίζω, είχες μιλήσει με τον. Είχα μιλήσει με τον Νίκο Αναδιώτη. Ήταν όμως ακόμα στο σημείο που ήταν απλές συζητήσεις και δεν τους είχε ανακοινωθεί επίσημα. Αλλά είχε γίνει γνωστό και στους επίσημους πρωταγωνιστές. Σε τέτοιες περιπτώσεις όμως θα φανεί και η δυναμική του σύριαλ, έτσι. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις αν είναι η κότα που κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι δηλαδή το κανάλι που δίνει πρόμο στο σύριαλ ή το σύριαλ που δίνει πρόμο στο κανάλι. Οπότε ουσιαστικά βλέποντας και παρατηρώντας και τη μετακίνηση του σύριαλ από το ένα στο άλλο κανάλι και αντιστοίχως και τη μετακίνηση του κοινού, θα δούμε και ουσιαστικά και τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε δει όμως σε σύριαλ τα οποία διακόπηκαν όταν επιστρέφουν στην τηλεόραση ότι δεν κάνουν τα νούμερα που κάνανε στην αρχή. Νομίζω ότι οι βασιλιάδες θα κάνουν και πάλι νούμερα. Θα κρατήσουν το θρόνο τους. Και είναι καλό αυτό γιατί πρόκειται για μια ελληνική δουλειά. Έτσι, με πολλούς καλούς ηθοποιούς, ταλαντούχους ηθοποιούς. Αντί να πάρουν τα λεφτά τους, κατάλαβες, γιατί από... Ελογίζουμε τώρα και κάνουμε σειρές, αλλά όλοι οι ηθοποιοί τρέχουν στα δικαστήρια για να πάρουν τα λεφτά τους. Πάντως εγώ ξέρω ότι είναι πολύ πολιτισμός πια. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, όλα τα κανάλια είναι πολιτισμένα. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, όμως υπάρχουν...